δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σαν άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου 1948. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από την οικομίδια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι μετά την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 έμειναν για ένα έτος στη Μυτιλίνη, μετέβησαν σε στρατόπεδο προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία εγκαταστάθηκαν στην Κορμίστα Σερών, ενώ απέκτησαν 4 παιδιά, εκ των οποίων ήταν ο μικρότερος. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου 6 της Θεσσαλονίκης κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και μετέπειτα στην οδό Κασάνδρου 112 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος διατηρούσε κατάστημα επί των οδών Κασάνδρου και Αγίας Σοφίας, κοντά στην πατρική του οικία. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 περνώντας από τους Olympians, αντικαθιστώντας τον Μασχάλη που θα πήγαινε να υπηρετήσει τη θητεία του, και του Ζέλα το 1972 στο Άχεν της Δυτικής Γερμανίας. Το 1975 τραγουδούσε στη Ρέμβη, μια κοσμική ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, όπου είχε σχηματίσει ορχήστρα, και ο Παπάζογλου τραγουδούσε μέχρι τις 12 τη νύχτα τραγούδια για χορό. Τα πρώτα του τραγούδια, τα Είναι Αργά και Γαλάζια Θάλασσα, τα τραγούδισε ο Πασχάλης. Αργότερα, και για πολλά χρόνια, ο Παπάζογλου συνεργάστηκε με τους Διονύση Σαββόπουλο, Μανώλη Ρασούλη και Νίκο Ξηδάκη. Έγινε ευρέως γνωστός με το δίσκο του Μανώλη Ρασούλη «Η Εκδίκηση της Γυφτιάς». Από την παραγωγή αυτή του Σαββόπουλου, μαθαίνουμε ότι το παρατσούκλι του ήταν PUSH-PULL λόγω των τεχνικών του γνώσεων. Χαρακτηριστικό του Παπάζογλου ήταν το κόκκινο φουλάρι που φορούσε στο λαιμό σε όλες του τις εμφανίσεις. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Στήριξε αρκετούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα στα πρώτα τους βήματα μέσα από το στούντιό του, το Αγροτικόν, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης όπως ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και οι Τρύπες. Ο Νίκος Παπάζογλου συμμετείχε σε πολλούς δίσκους που δημιουργήθηκαν σε αυτό το στούντιο, ως παραγωγός, ηχολήπτης, μηχανικός ήχου, ενορχιστρωτής και μουσικός. Πέθανε από καρκίνο στις 17 Απριλίου 2011, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του συνεργάτη του, Μανώλη Ρασούλη.
απόψε είναι η καρδιά με το παγωμάδρακι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτήρακι. Θυμήθηκα που πίναγαμε σε τούτο το τραπέζι. Τώρα ποιος ξέρει που γυρνά, ποιος ξέρει τι κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο κι όλους τους ταξιδιέρες. Ακούνε μόνο τη γενιά κι όλους τους ταξιδεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάκη. Και εμείς, Νίκο, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι στη χάκη, είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής
και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες.